Hey, καλησπέρα. Λοιπόν, τα κλασικά συστατικά vlogs. Από το επόμενο γράψω vlog θα αρχίσω να χρησιμοποιήσω την action camera, το πήρα απόφαση. Γιατί όντως δεν έχει πλάκα ρε φίλε να κάνω όλα αυτά τα συστατικά vlogs μέσα στο σπίτι, αλλά anyway. Είναι δύο πράγματα για τα οποία θέλω να μιλήσω. Αν και το ένα δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του, είναι πολύ κοντά πάντως η ώρα του. Οπότε να μιλήσουμε για αυτό, να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο θέλω να μιλήσω και λίγο εκ μέρους της εταιρείας αυτής, όχι εκ μέρους εμένα. Μέχρι τώρα, είναι κάτι που αφορά τα μπλουζάκια λίγο, απλά είναι για λίγα άτομα, αφορά πολύ λίγα άτομα αυτό. Απλά το λέω γιατί είναι καλό να το πω. Όταν παραγγέλνετε ένα μπλουζάκι, θέλω απλά να είστε σίγουροι ότι θα μπορέσετε να το πάρετε. Αλλιώς το μπλουζάκι θα έρθει σε εσάς. Και άμα απορρίψουν οι γονείς σας ή οτιδήποτε το να πάρετε το μπλουζάκι, τότε το μπλουζάκι ξαναγυρνάει πίσω στην εταιρεία, στον Biotaku, και χρεώνονται τα μεταφορικά χωρίς λόγο και μπαίνουν μέσα στην ουσία με αυτόν τον τρόπο. Ήταν αρκετές οι παραγγελίες οι οποίες έγιναν, πήγανε στο σπίτι και δεν το παρέλαβε αυτό που να το παραλάβει, γιατί οι γονείς του συμφώνησαν για οποιονδήποτε λόγο που δεν ξέρω, δεν μου είπαν ακριβώς τι έγινε στην κάθε πόρτα στην ουσία. Αλλά σε γενικές γραμμές ο βασικός λόγος είναι αυτός, ότι οι γονείς για κάποιο λόγο δεν δέχτηκαν να πληρώσουν για το μπλουζάκι. Ωραία. Οπότε αν θέλετε να παραγγείλετε ένα μπλουζάκι, να είστε σίγουροι ότι οι γονείς θα το δεχτούν. Θα σου πούνε ναι, μπορείς να το πάρεις, ρε, να το παραγγείλετε μέσω την καταβολή. Μην το παραγγείλετε χωρίς να ρωτήσετε, γιατί έρχεται σε εσάς και ξαναγυρνάει πίσω. Το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ γενικώ τις παραγγελίες, κρατάει τις παραγγελίες πίσω. Και επίσης βάζει μέσα κυρίως το site. Δεν είναι αφορά τους πολεμένα, αλλά όσο το site στην ουσία. Οπότε να είναι πολύ λάθος να το κάνετε. Δεν φταίνε σε κάτι τα παιδιά, ας πούμε, επειδή εσείς δεν ψηθήκατε να ρωτήσετε τους γονείς ή τίποτα πριν το κάνετε. Αυτό ήθελα να πω, βασικά. Κατά δεύτερον, αυτή τη στιγμή διανύουμε τον καλύτερο μήνα του καναλιού. Και το λέω κάθε μήνα, γιατί το λέω κάθε μήνα αυτό. Τον τελευταίο μήνα το κανάλι έχει λάβει κοντά στις 11.000 εγγραφές και λίγο παραπάνω έχει φτάσει κάποια στιγμή, ας πούμε, last 28 days. Και 2,5 εκατομμύρια views σε ένα μήνα. Το οποίο είναι τρελό, είναι πολύ μεγάλα ποσά αυτά, έτσι. Δηλαδή. Είναι νούμερα τα οποία πραγματικά είναι δύσκολο ένα ελληνικό ράλι να τα πετύχει και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σημαίνει πολύ πράγμα αυτό το κανάλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο πραγματικά δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα φτάσει. Δεν είναι ένα συγκεκριμένο milestone, είναι ότι βλέπω ας πούμε τον τελευταίο μήνα. Νιώθω πως πάει πάρα πολύ καλά. Πιο καλά από ό,τι θα μπορούσα να περιμένω ποτέ, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω καν αν θα μπορούσε γενικώς να πάει καλύτερα κάποτε, αλλά κάθε φορά που το λέω αυτό. Πάει καλύτερα και δεν ξέρω μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει. Πάει πάρα πολύ καλά. Είναι νούμερα τα οποία δεν κολλάνε στην ουσία στο. Είναι λίγο παράλογο να έχω 75.000 subscribers και να παίρνω κάθε μέρα 100.000 views κοντά, γιατί περίπου τόσα παίρνω. Είναι ψηλό. Δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργο και γαμάτο και το εκτιμάω πάρα πολύ αυτό. Δεν ξέρω. Είναι πολύ όμορφη φάση. Αυτά. Ίσως και από αύριο να βγάλω vlog με action cam. Είναι τώρα το καρναβάλι, δεν ξέρω. Όλοι φεύγουν, πάνε σε διάφορα μέρη για το καρναβάλι και τις απόκριες και εγώ είμαι εδώ. Το οποίο εντάξει, δεν πειράζει. Θα κάτσω εδώ πέρα να ρίξω πιτάκι μου, να κάνω τα βιντεάκια μου, να κάτσω ήσυχα εδώ πέρα, να κάτσω να χαλαρώσω λίγο ρε παιδί μου τώρα. Πώς δέντε εδώ, να μου. Γεια σας παιδιά. Γυρίσαμε μια βιντεάρα που θα δείτε, που ήδη είδατε βασικά. Ήδη είδατε. Γυρίσαμε ήδη το Try Not To Sing Extreme Version Challenge. 100% you cannot make it. 99.9% έχω δει YouTuber να το κάνει. Το συγκεκριμένο. Ναι. Μας. Ναι, όχι. Το δικό μας είναι 100% failure rate. Γιατί μόνο εμείς το έχουμε κάνει. Και τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα θα μεταφέρεις στα αρχεία. Τώρα θα μεταφέρεις στα αρχεία. Ναι. Δεν έχω YouTube. Α, ναι, εγώ θα τα μεταφέρω. Θα τα στείλει. Και το έχετε ήδη δει το βίντεο, αυτό που, για το οποίο σας μιλάω τώρα. Α, το διασκεδάσαμε. Αυτό δεν το είπαμε. Το διασκεδάσαμε πολύ το βίντεο. Να ξέρετε τέτοια βίντεο. Είναι αυτά τα κωμικά, νομίζω οι YouTuber που τα γεννάνε τα διασκεδάζουν περισσότερο. Το γουστάραμε. Ναι. Κράξαμε και λίγο τον ίζι μας, κάναμε λίγο το κομμάτι μας εκεί πέρα. Όχι ρε χαζέ, δεν τον κράξαμε, απλά ξέρεις. Κωμικό ήταν, κωμικό. Χιουμοράκι κάνουν, χωρατό κάνουν. Βίντεο σχολιασμού ήταν. Κάνουμε χωρατό. Ναι, αυτό έτσι. Χωρατό. Αύριο παίζω ΠΑΟΚ, δηλαδή αύριο vlog δεν θα έχει. Γιατί κάνει με τις αντιδράσεις σου. Στο match. Ναι. Λες. Άμα κερδίσω ΠΑΟΚ δεν θα άξιζε αυτό vlog, χάρη. Και τώρα ξέρεις πώς μπορεί να πάρεις εύκολα πολλά like. Πώς. Όσοι είστε ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, κάντε like. Άρης, Αγροτικός Αστέρας, Λάρισα, Έδεσα, Ξάνθη, Έδεσα, Βόλος, Εθνική Ελλάδος, κάντε like. 10.000 like. 10.000 like. Άμα φτάσουμε τα 10.000 like, θα βγάλω σεξ. Δεν ξέρεις τι μου έσαι έγραψε πιθανότητες σου για 10.000 like. Θα λέμε. Φιλάκια. Κάνε δώσεις φιλάκια. Λέγια. Μαλάκα, πριν που νόμιζα ότι έβγαζα βίντεο, έβγαζα αυτογραφίες.
Τώρα ξεκινάμε το vlog, πάμε στο shake σου. Δεν θυμόμουν πώς λειτουργεί η κάμερα. Είμαστε εδώ με τα παιδιά εδώ πέρα και πάμε στο shake σου. Πολύ ωραία εδώ πέρα περνάμε να πούμε. Είναι πολύ καταπληκτικά, τέλεια, όλα τέλεια. Τα προηγούμενα κομμάτια θα δείτε στο δικό μου. Θα τα δείτε στη φωτογραφία. Πάντε όλοι στο vlog του Πάνου που θα το βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να δείτε τι κάναμε μέχρι τώρα. Αυτά παθαίνεις ότι έχεις μια κομμήτα τίνα σε πράγμα. Αυτά είναι. Και κυκλοφορείς με την Polaroid Cube. Πάει στο shake σου. Ναι, γιατί δεν ξέρει από το βλέπω. Αχ, πώς πάμε στο shake σου. Θα σε πάω εγώ, μην είναι. Πάνε μες στο shake σου. Παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα που βρισκόμαστε να πούμε εδώ, τα πράγματα είναι καταπληκτικά. Πεζοπορώ. Εκεί είναι η Άλπης. Από εκεί βλέπουμε το Everest. Οπ, πάμε από εδώ. Όχι, κάνει. Τι νοσοκομεία ρε μαλάκα, εκπαιδευμένο στρατιώτη σήμερα. Τι κάνετε ακόμα εκεί πίσω. Βλέπετε εδώ πέρα απίστευτα πράγματα. Τρομερά πράγματα. Υπάρχουν σπάνια είδη φιδιών εδώ πέρα. Τα οποία με το που τσακουμπήσουν πεθαίνεις. Όμορφα, όμορφα, πολύ όμορφα. Πολύ ωραίο το πράγμα της σου. Εκεί έχει μέλισσες θανατηφόρες. Με ένα τσίπημα μπορεί να πεθάνεις, αλλά εμείς δεν φοβόμαστε. Τι θέμα παίζει. Παίζει κάποιο θέμα. Φοβάσαι κάτι. Ναι. Φοβάσαι κάτι. Oh fuck. Oh so fuck life. Fuck. Μου πόνεσαν τα πόδια γάμο του. Πω πω τι κάνουμε ρε πούστη. Youtubers είμαστε εξερευνητές νόμου. Δυσκολίζει εδώ ένας youtuber. Πού είναι το πρώτο stop. Μην επιχειρήστε αυτά που κάνουμε. Don't try this at home. It's very dangerous. It's been performed by experts. Don't try this without parental permission. Η περιπέτεια συνεχίζεται. Κατεβαίνουμε τη σκάλα τη μεγάλη. Λοιπόν, καρπουζάκια, έτσι δεν τους λες. Κάτσε ρε, ανάποδα την κρατάω. Λοιπόν, καρπουζάκια. Έλα αλήθεια, έτσι τους λες. Καρπουζάκια, λοιπόν. Όχι. Λοιπόν, δεν έχω ιδέα που είμαστε, αλλά για κάποιον λόγο τα παιδιά εδώ πέρα είναι σίγουροι ότι πάμε κάπου καλά. Και τώρα ψάχνουμε ένα αναψυκτήριο. Γεια σας παιδιά για μένα. Εγώ είμαι ο Καρπούζης, αυτός που αναφέρθηκε πριν. Εγώ είμαι καλύτερη από το Καρπούζη. Αλλά καθώς τι θέα έχουμε από εδώ πέρα. Βλέπουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Διάβρηκαν παγκάκι λένε. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι όαση, μπορεί να με κοροϊδεύουν. Πάμε να δούμε αν το παγκάκι είναι όντως αληθινό. Κατερίνα, μην τολμήσεις να το κάνεις αυτό που πας να κάνεις. Εάν είναι οφθαλμαπάτη. Θα κάτσω πάνω στα πόδια σου. Φοράς φιλέ. Όχι. Είπαμε, είσαι χοντρός. Παιδιά, το παγκάκι είναι αληθινό. 10 στα 10. Σας προτείνω να έρθετε και εσείς μέχρι εδώ. Λίγο ακόμα έμεινε. Λίγο ακόμα. Χάρη. Πώς κάνουμε vlog like a pro. Like Panos Dent Vlogs does. This is how you do it. You put the camera there in the gorilla tripod. And then you move forward. You put music in the edit and it's very amazing, very good. Very nice job, Panos Dent Vlogs. I really like. Αυτό είναι ωραία θέα. Μ' αρέσει, έχει φορτηγάκια αμάξια που περνάνε από το δρόμο. Τον περιφερειακό. Και εκεί έχει κι άλλο δρόμο που περνάνε αμάξια. Είναι όμορφα, ωραία. Εδώ. Και γεφυρούλα. Κοίτα μια ωραία γεφυρούλα. Μια ωραία γεφυρούλα. Μια ωραία γεφυρούλα. Hey, ημέρα Κυριακή, τελευταία μέρα του Καρπούζο Vlog. Κλείνουμε κάπου εδώ. Είναι μεταξύ τώρα απόκριση. Εγώ δεν θα πάω πουθενά, είμαι Θεσσαλονίκη. Και απλά κάθομαι τώρα σε λίγο θα βγω να πάω στο Beat Bazaar. Αλλά δεν θα κάνω κάτι απόκριση, κάτι τέτοιο. Ούτε έχω ντυθεί ούτε τίποτα. Είμαι απλά σπίτι και βγαίνω κανονικά όπως έβγαινα τις άλλες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Το χθεσινό βίντεο παίζει να είναι. Να έσπασε ρεκόρ στο κανάλι μου μέσα σε μια μέρα, σε τέτοιο, σε προβολές κτλ. Οπότε θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτό. Ήταν πολύ δυνατό το όλο θέμα. Θέλω να πω γενικώς ένα ευχαριστώ για την υποστήριξη, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω είμαστε κοντά, έχουμε χίλιους κάτι subscribers, νομίζω, ή μπορεί ούτε χίλιους, από τους 80.000 και πριν ούτε μήνα, πριν τίποτα, φτάσαμε τους 70.000 και ήδη είμαστε στους 80 κοντά, δηλαδή θέλουμε λίγες μέρες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό. Και πραγματικά σημαίνει πολλά. Πραγματικά πιστεύω, δηλαδή αύριο μεθαύριο παίζει να έχουμε 80.000 και πριν 20 μέρες είχαμε 70. Και είναι καταπληκτικό αυτό, πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αυτά θέλω να μου πείτε και εσείς πώς περάσατε τις απόκρισεις κτλ. Αν πήγατε πουθενά, τι ντυθήκατε, αν ντυθήκατε κάτι, γενικώς πώς περάσατε. Θέλω να έχουμε μια επικοινωνία στην Κάρπας Vlog, γιατί είναι τα μόνα βίντεο στα οποία ξέρεις είναι λίγο πιο διαδραστικά κτλ. Και μπορώ να σας μιλάω και να σας στείλω για διάφορα θέματα. Οπότε θέλω να ακούσω από εσάς πώς περάσατε γενικώς τις απόκριές σας, κατά κάποιο τρόπο, τι ντυθήκατε, τι κάνατε, πού πήγατε. Πώς θα περάσετε γενικώς, πείτε μου από κάτω. Θέλω να διαβάσω μικρά κειμενάκια, παιδί μου. Εγώ έκανα αυτό και αυτό και ντύθηκα αυτό. Και να σας πω, τέλειος. Μπράβο, μπρο. Θα διαβάσω όσο περισσότερο μπορώ ή και όλα, αν μπορέσω. Οπότε ναι, αφήστε μου από κάτω comments. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, τα λέμε στο επόμενο κάποιο vlog. Τα λέμε γενικώς, γεια σας.